Γεια σου, κορίτσια. Καλώς τον. Το πιάτο μας. Τι μας φέρνεις. Παπαρδέλες έχουμε με φιλέτο κιλότο, μανιτάρια, λάδι τρούφας και φρέσκια ρίγανη. Ωραία. Παρμεζάνα. Τέλεια. Κρέμα γαλάκτος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ωραίο, να βγήκε λίγο σκληρό το κρέας. Δεν έχει αλάτι όμως, ε. Γιατί. Το κρέας γιατί είναι έτσι. Θα κάνω και φούσκα σε λίγο. Το κρέας δεν μας σχέδει, τόση ώρα δεν το ψήνει. Το είπα εγώ να το βάλεις στο φούρνο, δεν μ' άκουσα. Να φέρω μια μπαγκέτα. Ναι, να βουτήξουμε. Να φάμε παρμεζάνα τουλάχιστον. Το παρδέλα έγινε, αλλά νομίζω είναι άνοστη. Και το κρέας πολύ σκληρό. Ήθελε λίγο ακόμα. Να δοκιμάσω λίγο κρέας. Είναι λίγο στεγνό. Είναι ανάλατο. Το κρέας. Είναι ανάλατο. Συμφωνώ ότι θα ήθελε λίγο ακόμα αλατάκι. Και λίγο σαλτσούλα παραπάνω θα ήθελε. Είναι λίγο... Το μανιτάρι καλό είναι. Είναι στεγνό, δεν έχει δέσει, νομίζω. Το μανιτάρι ωραίο. Το κρέας. Το κρέας λίγο στεγνό. Αλατάκι θα το ήθελε. Ναι, είναι ανάλατο γενικά. Και λίγο σαλτσούλα παραπάνω. Ναι. Το παιδί μου. Το παρδέλα μαζί με το τυράκι τρώγεται. Το κρέας νομίζω είναι αποτυχία. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Πρώτη φορά έχω φάει τέτοιο κρέας εδώ. Το σκληρό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί το ψήνε πολύ ωραία. Και το βλυμπάκι γινόταν ωραίο. Τέλος πάντων. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο όταν δοκιμάσει το πιάτο αυτό ο Έκτορας Μποτρίνη. Παπαρδέλες με μοσχάρι και λάδι τρούφας. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Εδώ το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει σάλτσα. Κρέμα γάλακτος έχει κόψει, δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει εξαφανιστεί. Βλέπουμε. Παπαρδέλες φαίνονται καλά βρασμένες και δεν μένει παρά να δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Θα δοκιμάσω το κρέας. Το κρέας είναι σαν τρώσει αμπρέλα. Πού είναι το πρόβλημα με το κρέας? Όταν θέλουμε να κάνουμε, ας υποθέσουμε, ένα ραγού, το κρέας πρέπει να το κόβουμε πάντα κόντρα με τις ίνες του. Δηλαδή, όχι κάθετα, οριζόντια, χτύπημα πολύ δυνατό, για να μπορέσουμε να σπάσουμε λίγο τις ίνες που υπάρχουν και μετά σοτάρισμα από μόνο του σε πολύ δυνατή φωτιά, βγάζουμε το κρέας να πάρει χρώμα και προσθέτουμε μέσα τα αρωματικά μας. Κρεμμύδι, σκόρδο, τα σοτάρουμε πολύ όμορφα σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, γιατί το κρέας θέλει ψήσιμο, σοτάρισμα σε υψηλή θερμοκρασία. Το κρεμμύδι θέλει σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν μαζί, άρα τι πρέπει να γίνει, να τα ψήσουμε ξεχωριστά. Άρα τι κάνουμε, βάζουμε πρώτα το κρέας, υψηλή θερμοκρασία, περί χρώμα, και μετά βγάζουμε το κρέας, προσθέτουμε κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, ό,τι άλλο θέλουμε, σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, να ποσαριστεί όπως λέμε λίγο, να υδρώσει. Και μετά προσθέτουμε το κρέας, σβήνουμε το κρασάκι μας και βάζουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ το πρόβλημα το μεγάλο τι είναι τώρα. Ενώ δεν έγιναν σχεδόν όλα καλά, έβαλαν πρώτα το κρέας, μετά έβαλαν αμέσως τα λαχανικά μαζί, άρα τα λαχανικά δεν ψήθηκαν σχεδόν και πρόσθεσαν ζουμί. Δεν ήταν αρκετό, θα πρέπει να βάλουν λίγο παραπάνω νερό για να βράσει, να σοταριστεί καλύτερα το κρέας, να κοπεί πιο λεπτό, για να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι η κομμένη κρέμα γάλακτος. Κρίμα γιατί γευστικά δεν είναι κακό, λείπει λίγο γαλάτι από τις παπαρδέλες, αλλά σε γενικές γραμμές ένα πιάτο που είχε προδιαγραφές να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Για να δούμε. Το κακό είναι που η κρέμα έκοψε και αφήνει αυτή την περιττή λαδίλα. Αν δεν είχαν βάλει καθόλου κρέμα, ίσως θα ήταν καλύτερο. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το κρέας είναι τελείως σκληρό, από λάθος κόψιμο. Όπως λένε και οι Κινέζοι, με τη συζήτηση δεν μαγειρεύεις ρύζι.